Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 3-2 εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα ανοιχτά φυσικά για τη ρεβάνς. Άλλη μια ελληνική νίκη σε αυτό το γήπεδο. Ελληνική νίκη επί τουρκικής. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι αήττος σε έκτο πλέον παιχνίδι εδώ μέσα απέναντι σε σύλλογο της Τουρκίας και ο απολογισμός πλέον έχει γίνει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και καμία ήττα. Θα πάει με αυτό το ένα γκολ αβαντάζ στο Σουκρού Σαράτσογλου την άλλη Πέμπτη να παίξει τα πάντα, ό,τι μπορεί. Να κυνηγήσει ό,τι περισσότερο μπορεί απέναντι σε μια ομάδα που συνολικά σε ποιότητα είναι καλύτερη. Έχει περισσότερη ποιότητα, περισσότερους παίχτες με ατομική ποιότητα και προσωπικότητες, εμπειρία κτλ. Okay. Αυτό το ήξερε ο Ολυμπιακός και πριν από το απόψινο μάτς, αλλά για ένα διάστημα περίπου 1,5 ημιχρόνου, 60-65 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν πιο ομάδα σε σχέση με μια Φενέρ που είπαμε υπερτερή σε ποιότητα. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο συμπαγής και κατάφερε να προηγείται με 3-0 από το 58 μέχρι το 68. Να πούμε και λίγο την αλήθεια, φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό το ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός νικάει με 3-0 αυτή την ομάδα. Βεβαίως με τα προβλήματα που είχε η Φενέρ, με μόλις ένα επίσημο μάτς σε 25 ημερολογιακές ημέρες και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε έλλειψη ρυθμού κτλ. Κτλ. Φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Στο κομμάτι που ο Ολυμπιακός πρέσαρε, εθνιδίασε και δυσκόλεψε τη ζωή και την κυκλοφορία και ό,τι άλλο προσπάθησε να κάνει στο χορτάρι Φενέρμπαξε, η Φενέρ, ναι. Και το σενάριο πήγαινε πραγματικά όπως ήθελε ο Ολυμπιακός, πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε. Ιδανικό, ξέρω κι εγώ, ονειρόδες μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Βεβαίως, στο δεύτερο ημίχρονο, αλήθεια είναι ότι η Φενέρ άρχισε να βρίσκει κάποιες τρύπες, άρχισε να βρίσκει κάποια κενά, να προειδοποιεί τον Ολυμπιακό. Υπάρχει φάση με τον Οσάγη Σάμουελ που είναι στα δεξιά της επίθεσης Φενέρ, στα αριστερά της ελληνικής περιοχής, που κάνει ένα σούτ, την μπάλα πάει στο Τζολάκι. Εκεί δείχνει η Φενέρ ότι ψάχνει κάποια διαστήματα που σε σχέση με την κούραση που άρχισε να βγάζει ο Ολυμπιακός να βρει κάποια κενά και να χτυπήσει σε αυτά, ειδικά από την αριστερή πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, όπου έγινε αυτή η ευκαιρία. Εκεί έγινε και η φάση του πέναλτι. Στο μεταξύ η Φενέρ είχε προνοήσει να φρεσκάρει τη μεσαία της γραμμή έξω στο 50 κάτι, εκεί πέρα γύρω στο μετά το 3-0. Έξω ο Ζάιτς, έξω ο Κρούνιτς, μπαίνει ο Γκιοκτσέκ και ο Φρεντ και πλέον αποκτά περισσότερη ενέργεια ο άξονας της Φενέρ. Ψάχνει, όπως είπαμε, αυτά τα κενά διαστήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού που αρχίζει να κουράζεται, να μην έχει κάνει αντίστοιχα στο ίδιο διάστημα αλλαγές ο Ολυμπιακός και να και αυτή η κούραση να επηρεάζει τις βοήθειες που είχε η άμυνα από τα χαφ. Γίνεται και η φάση του πέναλτι από την ίδια πλευρά, γίνεται και το 3-2 πάλι από το κενό το μεγάλο. Ο Ορτέγα έχει πάει να βοηθήσει στα στόπερ και εκεί βρίσκεται και πάλι το κενό με τον Καβριτσί να κάνει το 3-2. Άργησε ο Ολυμπιακός στην αλήθεια να κάνει τις αλλαγές, να κάνει το φρεσκάρισμα. Συνήθως ο Μεντιλίμπαρ κάνει κάποιες αλλαγές που έχει στο μυαλό του, υπάρχει ένα πλάνο και γύρω στο 60-60 κάτι βλέπουμε κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται. Ενδεχομένως να είχε κάποια διλήμματα στο μυαλό του την ώρα του δεύτερου που εξελισσόταν το δεύτερο ημίχρονο και η Φενέρ άρχισε πλέον να αλλοιώνει το ιδανικό αυτό σκορ που είχε χτίσει ο Ολυμπιακός και κάπου εκεί αυτή η αναποφασιστικότητα έφερε τις καθυστερημένες αλλαγές. Όλα αυτά συνέθεσαν μια κατάσταση που πλέον η Φενέρ, έχοντας ανεβάσει και την κατοχή της, είναι στο δεύτερο ημίχρονο μεμονωμένα τα στατιστικά λέγοντας είναι περίπου 66% η κατοχή της Φενέρ. Είναι λογικό, υπήρχε κούραση του Ολυμπιακού, άρχισε να φρεσκαριστεί και κάπως έτσι φτάσαμε, καταλήξαμε εκεί. Okay, ο Παναγιώτης Ρέτσος κάνει ακόμα ένα λάθος, ακόμα ένα πέναλτι. Είχε καλές επεμβάσεις, γενικά δεν είχε κακή παρουσία ο Ρέτσος, αλλά είναι αυτό το ένα λάθος που μπορεί να σου χαλάσει την ομαδική δουλειά. Έγινε αυτό.
Στη συνέχεια το κενό είπαμε που βρέθηκε και έγινε και το 3-2. Επομένως ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να πάει με ένα γκολ αβαντάζ στη ρεβάνς, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση. Χωρίς τον Ρέτσο που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Το καλό για τον Ολυμπιακό μέσα σε όλο αυτό είναι ότι σε κάποια μαρκαρίσματα τέλος πάντων που είδαμε να γίνονται από εδώ και από εκεί δεν κιτρινίστηκε και ο Κάρμο, οπότε το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Κάρμο έκανε άλλο ένα μάτς επίπεδου νοκάουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί αυτός είναι ο Κάρμο, αυτές είναι οι δυνατότητές του. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα τι θα γίνει με την παρουσία του τη νέα σεζόν, αυτό είναι συζήτηση μιας άλλης ώρας. Υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις, αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν τον Κάρμο στη ρεβάνς όσο κανέναν άλλον ενδεχομένως ποδοσφαιριστή του. Να σταθούμε βέβαια και στο τρομερό πρώτο ημίχρονο του Φορτούνη που έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και ο Γιώβετιτς αποδοτικός, έκανε και αυτός πίεση στην πρώτη πάσα της Φενέρ, στο ιδανικό αυτό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας με τη δικιά του πίεση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να κάνει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ανακτήσει γρήγορα ο Ολυμπιακός την μπάλα και να κάνει το 1-0 ο Φορτούνης. Γενικώς είδαμε τακτικά πάρα πολλά πράγματα να βγαίνουν στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο είπαμε, εκεί υπήρχε, γιατί παίζει και ο αντίπαλος εννοείται, υπήρχε αυτό που είπαμε πριν, το φρεσκάρισμα της Φενέρ, η αργοπορία εκεί στις αλλαγές, αναποφασιστικότητα ή οτιδήποτε άλλο που δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν ας πούμε για παράδειγμα ο Μαρ Ρίτσαρτς μπορούσε να ντουμπλάρει και να θωρακίσει καλύτερα εκεί την πλευρά και να βοηθήσει, γιατί χρειαζόταν σίγουρα βοήθεια, ενίσχυση εκείνη η πτέρυγα του Ολυμπιακού στο κρίσιμο εκείνο διάστημα που άλλαξαν τα δεδομένα, αλλά δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα για το τι αυτός ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα, όσα ξέρουν οι κοκκίδες λέει ο λαός, οπότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει παιχτεί ό,τι αφορά εκεί πέρα στις επιλογές.